Έχει πληροφορίε, Γιάννη, για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που έρχεται με ρυθμίσει και για οφειλέτε του ΕΦΚΑ αλλά και για δημοσίου υπαλλήλου. Ακριβώ. Έχουμε λοιπόν ένα μήνυμα ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται στα σκαριά, σχεδόν στην τελική ευθεία. Θα ε, ε, συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο προ τα τέλη Αυγούστου, έτσι ώστε να προωθηθεί στη Βουλή με το που ανοίξει το Σεπτέμβριο. Ποιε είναι τώρα οι βασικέ ρυθμίσει που έρχονται και τι αλλάζει στι ζωέ χιλιάδων ασφαλισμένων οίκων. Κατα, καταρχήν, έχουμε την παραγραφή των οφειλών προ τον ΕΦΚΑ στη δεκαετία και όχι στην 20 IT. Αυτό έρχεται σε εφαρμογή απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Αφορά αυτό ε, κυρίω ασφαλισμένου οφειλέτε, οι οποίοι δημιούργησαν χρέη την περίοδο 2006-2011. Είναι περίπου 150.000 οφειλέτε, οι οποίοι θα μπορέσουν να σβήσουν κάποια χρέη και κάποιοι από αυτού θα μπορέσουν να βγουν πιο εύκολα στη σύνταξη. Επίση, πηγαίνουμε στι 48 δόσει από τι 24 δόσει για τους του οφειλέτε του ΕΦΚΑ. Έτσι, πολλοί χιλιάδε, δεκάδε χιλιάδε οφειλέτε του ΕΦΚΑ θα έχουν μικρότερη δόση να πληρώνουν γιατί. Επιμηκύνεται ο χρόνο αποπληρωμή και επίση υπάρχει στο τραπέζι και η κατάργηση μια εισφορά ύψου 1%, το οποίο επιβάλλεται, η οποία επιβάλλεται μόνο στου δημοσίου υπαλλήλου και αφορά το εφάπαξ του και δεν έχει ανταποδοτικότητα. Εδώ πρέπει να σου πω πω υπάρχει στο τραπέζι και η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,6 ποσοστιαίε μονάδε για όλου. ενώ θα δούμε, υπάρχουν στο τραπέζι και θέματα για τον κατώτατο μισθό, για, αυ, για τι αυξήσει των συντάξεων που έρχονται από τη Νέα Χρονιά. Θα ο όλα αυτά και στο Είναι έθρος,